Να συνταχθούμε όλοι μαζί σε έναν αγώνα ενιαίο. Πιστεύουμε ότι, επειδή έχει μια προαναγγελία από το Πανελλήνιο Συντονιστικό, συνεργασία και με άλλα συντονιστικά, σχετικά μια κάδοδο στην Αθήνα 18 του μηνός, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής από όλους μας. Όμως, βάλαμε κάποιους όρους εκεί, σχετικά με το θέμα του προγραμματισμού, διότι το να πάμε στην Αθήνα και να γυρίσουμε είναι μια κουβέντα. Όμως ο αγώνας δυστυχώς και λόγω του επαγγέλματος δεν μπορεί να δοθεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα θα δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε τοπικά, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση αντικυβέρνηση, να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις γνωστές όπως συνήθως. Διότι οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν θα θίξει κανέναν, δυστυχώς δεν συγκινεί και κανέναν. Το να φορέσουμε ένα μαύρο περιβραχιόν ίσως είναι το καλύτερο, το ιδανικό, να πάμε στη δουλειά μας, όμως δυστυχώς κανένας δεν συγκινηθεί. Άρα, πρώτη κινητοποίηση πρώτα απ' όλα από σήμερα και μετά είναι στις 12 του μηνός την Πέμπτη στην απεργική κινητοποίηση της Πασεγιές. Θα συμμετέχουμε με όσες δυνάμεις έχουμε, παρότι είναι μια δύσκολη περίοδο σε αυτήν την εποχή σχετικά με εργασίες που υπάρχουν στο ύπαιδρο. Από εκεί και πέρα προχωράμε με μια δική μας πρόταση στο συντονιστικό της περιφέρειας που πιστεύουμε, επειδή έχουμε σε επαφή και με τους υπόλοιπους δομούς, ότι θα είναι κάπως έτσι, δηλαδή να κατέβουμε στην Αθήνα κάτω, όλοι μαζί συντεταγμένα, να δείξουμε τη διαμαρτυρία μας 18 του μηνός και από εκεί και πέρα, σε συνεργασία και με τα συντονιστικά τα υπόλοιπα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις κινητοποίησεις για να έχουμε αποτέλεσμα. Τώρα, τα αιτήματα τα οποία έχουμε είναι συγκεκριμένα, τα έχετε πάρει στο χέρι σας, είναι καταρχάς το φορολογικό, στο οποίο υπάρχει σήμερα φορολόγηση 13% και υπάρχει η προοπτική την επόμενη χρονιά να γίνει 20% και αμέσως μετά να γίνει 26%. Έχουμε την προκαταβολή φόρου που από 95% σήμερα σταδιακά θα γίνει 75% και 100% το 2017. Έχουμε τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις, οι οποίες υπάρχει προοπτική να φορολογηθούν όλες, έτσι. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι τραγικό για το επάγγελμά μας, για το πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει σταθερό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι και η προκαταβολή φόρου και η φορολογία των ενισχύσεων θα φέρει τεράστια προβλήματα στη ρευστότητα που έχουν όλες οι εκμεταλλεύσεις. Μεγάλο τεράστιο πρόβλημα πάλι για μας είναι το ασφαλιστικό. Σε περίπτωση που ανέβουν οι ασφαλιστικές φορές δύο και τρεις φορές όπως μας λένε μέχρι σήμερα, στην ουσία μιλάμε για καταστροφή εντελώς της ασφαλιστικής κάλυψης των αγροτών. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα ασφάλιστα, εκτός από ελάχιστους. Αν θέλουν να παίρνουν εισφορές από ελάχιστους, τότε θα έχουν και ελάχιστα έσοδα. Η λύση ποια είναι? Πρώτα απ' όλα για το θέμα της φορολογίας, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η αύξηση της παραγωγής, να παίρνεις λιγότερα από τα πολλά για να μπορεί να τα πάρεις κιόλας. Και στην ουσία η αύξηση της αξίας του προϊόντος μέσω της μεταποίησης, διότι όλα αυτά είναι μια λυσίδα, ώστε να έρθουν περισσότερα έσοδα στον κρατικό κορβανά. Από εκεί και πέρα, στο θέμα το ασφαλιστικό, θα πρέπει να βάλουμε και περισσότερο κόσμο μέσα στους ασφαλιζόμενους. Δηλαδή, παράδειγμα, από όσο ακούγαμε χθες, 300.000 άτομα οι οποίοι απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα σε περίοδους συγκομιδής ή και στους κτηνοτρόφους ως ποιμένες. Οι άνθρωποι, η συντηρητική του πλειοψηφία είναι ανασφάλιστοι. Αυτοί οι άνθρωποι, αν συνεισφέρουν από λίγο, με νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή κανονικό ασφάλιστο, κανονική φορολογία για το εισόδημά τους, θα έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσό. Όλα αυτά είναι κάποιες προτάσεις που έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο έχει φτάσει στο 23% στα εφόδια. Έχουμε 23% στα ζωικά προϊόντα, στα ζωντανά ζώα όταν πουλείται από κτηνοτρόφο σε κτηνοτρόφο. Έχουμε αύξηση γενικά σε όλα τα μεταποιούμενα προϊόντα κρέατος, τα οποία πηγαίνουν στο 23%, όπως και στις φυτικές παραγωγές, ό,τι μεταποιείται πηγαίνει στο 23%. Όλα αυτά θα αυξήσουν τον κόστος παραγωγής, το οποίο είναι ήδη αυξημένο, και θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο να τα απεξέλθουμε στην όλη διαδικασία της παραγωγής. Θα δούμε, εδώ βλέπουμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα πάρα πολλά χωράφια άσπαρτα και κτηνοτρόφους να μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους και να αποτυχεύσουν ζωοτροφές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Επίσης, εμείς έχουμε προτείνει σαν συντονιστικό, παρότι πιστεύουμε ότι οι επιδοτήσεις δεν πρέπει να φορολογούνται, όμως επειδή έχουμε
δεν έχουμε ενός είδους αγρότες και κτηνοτρόφους, έτσι, που έχουμε πολλών ειδών με διαφορετικές παραγωγές, διαφορετικά προϊόντα. Βρήκα μια συνισταμένη, δηλαδή θα πρέπει μέχρι ένα ποσό να υπάρχει ένα φορολόγητο σίγουρα, ώστε οι άνθρωποι παίρνουν λίγες ενισχύσεις να μπορούν να προστατεύονται και να είναι βιώσιμοι. Και έχουμε δώσει ένα ποσό 12.000 ευρώ τουλάχιστον, αλλά μόνο για τη βασική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι οι στοχευμένες ενισχύσεις, όπως είναι των νέων αγροτών, το σχεδίο βελτίωσης, ενισχύσεις όπως είναι η βιολογική κτηνοτροφία, η γεωργία, οι αυτόχθονες φυλές, οι εξωτικές αποζημιώσεις, οι συνδεδεμένες, οι οποίες είναι στοχευμένες ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς για να έχουμε αύξηση της παραγωγής και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Αυτές δεν πρέπει να φορολογούνται, όπως και οι αποζημιώσεις, έτσι. Αποζημιώσεις και κυρίως αυτές που είναι για το βασικό κεφάλαιο, για μηχανολογικό εξοπλισμό, για ζωικό κεφάλαιο, για φυτικό κεφάλαιο. Δεν είναι δυνατόν να φορολογούνται όλα αυτά τα ποσά από τη στιγμή που ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης θα μπει στη διαδικασία να κάνει ή αναστήσεις του κοπαδιού του ή να πάρει εφόδια για να ξανακάνει την καλλιέργειά του ή να μπορέσει να αγοράσει ένα τρακτέρ, παράδειγμα, για να μπορέσει να καλλιεργήσει τη γη του. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να βοηθηθεί και όχι να έχει εμπόδια μπροστά του. Έχουμε εξοπλίσεις από εκκρεμότητες από προηγούμενα χρόνια, από το 2012. Συνεχώς βλέπουμε ποσά, όπως και προεκλογικά ο υπουργός μας, ο κ. Αποστόλου, ο οποίος είπε ότι 230 εκατομμύρια θα μπουν μέχρι τις εκλογές. Περάσαν οι εκλογές, πέρασε και ο μήνας, πάει ο δεύτερος μήνας. Μία δεκάρα δεν έχει μπει, έχουν μπει περίπου 90 με 100 εκατομμύρια σε μικρό ενισχύσεις, δηλαδή ατομικές ενισχύσεις από σχέδια βελτίωσης, νέους αγρότες κτλ. Όμως βασικές ενισχύσεις που αφορούν πολύ κόσμο, όπως είναι οι εξωτικές, η βιολογική γεωργία, η βιολογική κτηνοτροφία, οι αυτόχθονες φυλές και άλλες ενισχύσεις, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, όταν επί 3 χρόνια δεν παίρνεις μία δεκάρα για αυτό το οποίο έπρεπε να έχεις ενισχυθεί και για το οποίο έχεις χάσει εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο παίρνεις και αυτές τις ενισχύσεις. Έχουμε το θέμα το βοσκοτό που πρέπει να λυθεί για την κτηνοτροφία, όπως και το θέμα της χρήσης γης, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, όπως λέμε τα προβλήματα που έχουμε με τους αγωγούς, όπως προβλήματα που έχουμε με γη η οποία πουλείται και γίνεται βιομηχανική περιοχή. Χθες χαρακτηριστικά πήγαμε στον Πλατίκαπο, στον τεράστιο κάμπο της Λάρισσας και ξαφνικά βλέπαμε κουφάρια από εργοστάσια τα οποία λειτουργήσαν κάποια στιγμή, αν λειτουργήσανε, και μετά κλείσανε. Και αυτός ο τόπος έμεινε έρημος, ούτε να καλλιεργηθεί ούτε τίποτα. Εκεί έχουμε ένα κτίριο μέσα. Έχουμε χιλιάδες, εκατομμύρια στρέμματα με αυτή τη δουλειά. Ο καθένας όπου θέλει πηγαίνει, κάνει οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν κατοχυρώνεται μια περιοχή ως καλλιεργήσιμη. Πραγματάκι έτσι τελείως συντηρητικά. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έτσι ώστε να οργανώσουμε μια κινητοποίηση η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο των αγροτών. Γι' αυτό άλλωστε και το αίτημα που έχουμε βάλει για αφορολόγητο αφορά όλες τις επαγγελματικές ομάδες και όχι μόνο τους αγρότες. Βλέποντας το τι γίνεται στην γύρω μας, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας στην περιοχή εδώ, υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι εξαρτώμαστε και εξαρτώνται από εμάς. Οπότε αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, γιατί ζούμε εδώ πέρα, ζητάμε αφορολόγητο για τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Και βλέποντας βέβαια τις σπατάλες που γίνονται δεξιά και αριστερά και βάζοντας δίπλα τις κοινωνικές παροχές, οι οποίες απαξιώνουν τον τελευταίο καιρό και δεν υπάρχουν τα είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής μέσα στα νοσοκομεία, είμαστε αναγκασμένοι να αναδείξουμε και να καταγγείλουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και επίσης με τα συγκεκριμένα μέτρα, αν τελικά περάσουν, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος. Αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε συνεχώς για τη διατλαντική συμφωνία και τα μεταλλαγμένα, γιατί θα μείνουν πολύ λίγοι αγρότες, οι οποίοι θα είναι όμοιροι και ελεγχόμενοι. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό που ζητήσαμε εμείς από τους βουλευτές είναι να μην ψηφίσουν αυτά τα μέτρα, όποιο και αν είναι το κόστος, και ενδεχομένως και σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα για να βρουν από άλλο δρόμο τα χρήματα αυτά τα οποία υποτίθεται ότι θα πάρουν από εμάς, γιατί από εμάς δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Το μόνο που θα πάρουν μετά από 3-4 χρόνια τα χωράφια και τα σπίτια μας, τίποτα άλλο, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα που φαντάζονται ότι υπάρχουν. Μιας και είπαν ότι πριν από λίγες μέρες ότι όλοι πουλάμε μαύρα μας, είπαν ότι είμαστε κλέφτες δηλαδή. Ας έρθουν να το αποδείξουν. Εμείς όμως πρέπει να αποδείξουμε σήμερα ότι δεν είμαστε κλέφτες. Οπότε
να μείνουμε εδώ και να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε. Βλέπουμε ότι είστε στο πάνελ αντρώτες από την Καβάλα, από τον πρώην Δήμο Ορυγμού, ας πούμε, και από το Παγκαίο. Πού είναι η Θάσος, πού είναι ο Νέσος? Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει ένα συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς εκπροσωπούμε αυτό το συντονιστικό, στο οποίο συντονιστικό συμπεριλαμβάνονται και οι σύλλογοι που αναφέρετε και εσείς. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες μία συνάντηση αυτού του συντονιστικού και θα αποφασίσουμε κάποια πράγματα για τον τρόπο και τον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων από τη στιγμή που αποφασίστηκαν κάποια πράγματα. Οπότε εκπροσωπούμε και αυτούς τους συλλόγους.